με την βοήθεια του κυρίου Μανώλη Μπελαδάκη, διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να δούμε τι στην ευχή γίνεται και πώς σήμερα τα πράγματα πάνε. Καλημέρα, τι κάνετε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους όσους μας ακούν, στους εκπαιδευτικούς που επέστρεψαν σήμερα, στους μαθητές αλλά και στους γονείς που είναι σημαντική η συμβολή τους σε όλα αυτά που είπατε. Είναι μια επιστροφή που από το πρωί εξελίσσεται κανονικά με προσπάθεια να τηρηθούν όλα τα μέτρα τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Άλλωστε τα χρόνια της πανδημίας που έχουν προηγηθεί μας έχουν δείξει και έχουμε διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο το τι πρέπει να κάνουμε. Το ξέρουμε καλά ήδη και οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Να πω σε αυτό που είπατε πριν για τη μάσκα. Η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική και το ξέρουμε έτσι το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι απαγορεύεται κιόλας. Σήμερα δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις είδαμε και μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς να επιστρέφουν με μάσκα. Γιατί υπάρχει αυτή η έξαρση που είπατε κι εσείς και θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Αλλά αν θέλετε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πω ότι τα σχολεία έκλεισαν για τις διακοπές με πολύ λίγα κρούσματα και κορονοϊού και της εποχικής γρήπης. Δηλαδή μιλάμε για μονοψήφια νούμερα τα οποία δεν προβλημάτιζαν σε καμία περίπτωση, δεν είχαμε λέει καμία περίπτωση ούτε τάξης, ούτε τμήματων, ούτε σχολείου που να τεθεί θέμα, ας πούμε, να ανασταλεί η λειτουργία κάποιου τμήματος. Έτσι, είχαμε πολύ μικρά νούμερα. Βεβαίως είχαμε λίγο πιο τσιμπημένα, θα έλεγα, αν μου επιτρέπει η έκφραση, νούμερα σε σχέση με την εποχική γρήπη. Δηλαδή ήταν περίπου διπλάσια. Δηλαδή είχαμε 2-3 περιστατικά με κορονοϊό και 5-6 με γρήπη. Αυτά όμως τα περιστατικά ήταν και αυτά διαχειρίσιμα. Δεν μας άγχωναν και δεν μας δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα. Πιστεύουμε βεβαίως από ό,τι ακούμε από την επιστημονική κοινότητα, γιατί εμείς δεν είμαστε γιατροί, είμαστε εκπαιδευτικοί, αλλά από την ιατρική κοινότητα πληροφορούμαστε ότι υπάρχει μια σχετική αύξηση. Πιστεύουμε όμως να είναι και αυτή η αύξηση διαχειρίσιμη. Ποντάρουμε στην εμπειρία που έχουν οι εκπαιδευτικοί από τον κορονοϊό να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Ο καιρός μας ευνοεί, είναι καλός, θα υπάρχει καλός αερισμός των αισθουσών, θα υπάρχει καλό πλήσιμο των χεριών και να. Προς το παρόν, βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με τον καλό καιρό, κύριε Μπελαδάκη, ναι, δεν θα σας διακόψω, θα το συνεχίσετε. Και να χαλάσει ο καιρός, εμείς πέρυσι και με πολύ βαρύ χειμώνα τηρούσαμε τα μέτρα και είχαμε προστατεύσει τους μαθητές μας. Βεβαίως, ή όπως είπαμε πριν, η τήρηση όλων των μέτρων υγιεινής θα παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά και όπου χρειάζεται και όποιος νιώθει καλά με μάσκα, ας είναι με μάσκα, δεν απαγορεύεται. Να πω όμως εδώ να κάνω μια έκκληση, γιατί ένας σημαντικός παράγοντας που είπα και στην αρχή είναι η συνεργασία με τους γονείς. Με αυτό ξεκινήσατε, με το καλημέρα, το πόσο σημαντική είναι η συμβολή των γονιών. Ναι, και είναι σημαντική γιατί. Γιατί αφού είχαμε φυσικάσει κατά κάποιο τρόπο με τον κορονοϊό, είχαμε περιστατικά παιδιών τα οποία μας τα έστειλαν στο σχολείο με πυρετό. Δηλαδή πηγαίναμε, ας πούμε, στο σχολείο και έρχονταν οι μαθητές μας και βλέπαμε 2-3 παιδιά περίπου σε κάθε σχολείο να μας εμφανίζουν δεκατάκια, τα οποία αφού πέραμε τηλέφωνο τους γονείς, κάποιες περιπτώσεις έρχονταν να πάρουν τα παιδιά τους, κάποιες άλλες περίμεναν γιατί οι γονείς ήταν εργαζόμενοι, να έρθουν κάποιοι τέλος πάντων να τα παραλάβουν. Αυτό θα μπορούσαμε, αν μπορούμε, να το αποφύγουμε τώρα. Δηλαδή, όταν ο γονέας δει μία ένδειξη, ένα μπούκωμα, ένα συνάχι, βήχα ή τον πυρετό, τώρα δεν είμαστε για να ρισκάρουμε και να στέλνουμε το παιδί στο σχολείο. Κατανοούμε το πρόβλημα των γονέων, μπορεί να είναι εργαζόμενοι, αλλά αν το παιδί έρθει στο σχολείο, τότε θα γίνει μετάδοση του όποιου ιού στο σύνολο των παιδιών του τμήματος. Καλό θα είναι λοιπόν το σχολείο να μην είναι η εύκολη λύση, αλλά να είναι αφού ξέρουμε ότι το παιδί μας είναι καλά, βεβαίως να πάει στο σχολείο. Όταν νιώθουμε όμως ότι κάτι συμβαίνει, να βρούμε τον τρόπο να το κρατήσουμε μακριά από το σχολείο, να το κρατήσουμε σπίτι, γιατί θα πρέπει όταν ο μαθητής έρθει στο σχολείο να έρθει με ασφάλεια και να έχουμε και τους υπόλοιπους μαθητές σε ασφαλή περιβάλλον. Ας είμαστε λοιπόν πιο ευαισθητοποιημένοι οι γονείς, να κρατάμε το παιδί όταν έχει κάποιο σύμπτωμα στο σπίτι. Αυτό είναι σημαντικό γιατί από εκεί θα ξεκινήσει η προσπάθεια να ξεπεράσουμε αυτό το διάστημα
της έξαρσης με ασφάλεια. Εάν σε κάθε τμήμα έρθει και ένας μαθητής ο οποίος νοσεί, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο το σχολείο μετά να ελέγξει την κατάσταση, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τα υγειονομικά μέτρα, άσχετα με το αν έχεις μια έξαρση ή όχι, πρέπει να τα τηρείς στην καθημερινότητά σου ούτως ή άλλως. Να ρωτήσω το εξής ωστόσο, επειδή μιλάμε και για υγειονομικά μέτρα, υπάρχουν περιπτώσεις που πριν κλείσετε, δηλαδή πριν τις εορτές των Χριστουγέννων ή τώρα μπορεί να βρίσκεται μέσα στο σχεδιασμό και στο πλάνο σας, μπορεί να γίνει ακόμα και απολύμανση, έγινε ή μπορεί να γίνει απολύμανση σχολείων, κύριε Μπελαδάκη? Κοιτάξτε, η απολύμανση των σχολείων είναι με ευθύνη των διευθυντών και σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή. Όχι, το λέω με την έννοια ότι μπορεί να ζητηθεί και μπορεί να γίνει. Στην περίοδο του κορονοϊού, βεβαίως μπορεί να γίνει. Όποια στιγμή αποφασίσει ο Σύλλογος Δασκόντων ότι θέλει να κάνει μια απολύμανση στο σχολείο, μπορεί να την κάνει και να δώσει εντολή να έρθει το αντίστοιχο συνεργείο. Ωστόσο και στην μεγάλη έξαρση του κορονοϊού, οι ειδικοί τουλάχιστον μας έλεγαν ότι η απολύμανση έχει να κάνει περισσότερο με ψυχολογικούς λόγους όσο τόσο για την ουσία, γιατί η απολύμανση από τη στιγμή που θα γίνει μέσα σε ένα δίωρο, εφόσον μπουν ξανά οι μαθητές και υπάρχει κάποιος μπορεί να αφήσει κάποια σταγονίδια, τέλος πάντων, και διάφορα άλλα να κουμπίσει, ας πούμε, πόμολα, είναι σαν να μην έχει γίνει. Άρα χρειάζεται μια συνεχή απολύμανση από την καθαρίστρια, να είναι μέσα στο σχολείο, να είναι δίπλα σε κάθε τάξη και να απολυμμένει συνεχώς τα πόμολα, τις επιφάνειες που ακουμπούν οι μαθητές και όλα αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε, δηλαδή αν κάνω μια μέρα απολύμανση στο σχολείο. Όχι, κάθε μέρα πρέπει το σχολείο να είναι καθαρό, να είναι με τη χλωρίνη που απαιτείται στα διαλύματα που μας έχουν πει, γιατί μπορούμε να παρασκευάσουμε κάποιο διάλειμμα με κάποιο ποσότητα χλωρίνης και νερού και να μπορούμε να ψεκάζουμε τις επιφάνειες. Όλα αυτά τα γνωρίζουν οι καθαρίστρες, έχουν γίνει και σεμινάρια αντίστοιχα. Ωραία. Καλό θα είναι να τηρούνται, να προσπαθούμε, όπως επίσης, ας πούμε, και η είσοδος των μαθητών και η αποχώρηση, αν μπορεί να έχουμε διαφορετική πόρτα εισόδου για τους μικρούς και τους μεγάλους μαθητές, να μην πέφτουμε μπουλούκι στην αποχώρηση. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει πάει σαν οδηγία, έτσι δεν είναι? Αυτό φαντάζομαι ότι έχει πάει σαν οδηγία. Αλλά πριν μου απαντήσετε. Πριν μου απαντήσετε, απλά να δώσω την πληροφορία ότι όπως τώρα βλέπω, είχαμε μια νέα σεισμική δόνηση. Γιατί το πρωί είχαμε 3,8 ρίχτερ, 6 και 12 στα 38 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Νεάπολης στο Λασίθι. Ότι πριν από 3 λεπτά μου δίνεται μια νέα σεισμική δόνηση. Δεν ξέρω αν θα μείνουμε στα 4,2 ρίχτερ, κοντά στο ίδιο σημείο. Απλά το λέω για να το ξέρει και ο κόσμος και αν κάποιος έχει νιώσει αυτή την σεισμική δόνηση. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Λέτε, κύριε Μπελαδάκη, ότι αν υπάρχει σχολείο με δύο εισόδους, η έξοδος από τη μία, η είσοδος από την άλλη, είναι ό,τι καλύτερο, όπως επίσης αυτός ο καλός αερισμός, τα διαλύματα και όπως γινόταν στην περίοδο της πανδημίας, έτσι θα το πάτε? Κοιτάξτε, προς το παρόν, όταν λέμε τήρηση των μέτρων, επειδή το κάθε σχολείο έχει κάνει σχέδιο αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων, θα τηρηθεί αυτό. Ναι. Εάν έχουμε αργότερα άλλες οδηγίες, ανάλογα και με την πορεία και την εξέλιξη των κρουσμάτων, αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί, να αυστηροποιηθεί, αλλά προς το παρόν λειτουργούμε έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ πολύ θετικό, αλλά φαίνεται ότι εδώ πια δεν ζητάτε τη συνεργασία από τη στιγμή που ξέρετε πώς να λειτουργήσετε του εκπαιδευτικού και κυρίως των παιδιών, διότι ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν μέσα στο σχολείο. Αυτό που ζητάτε και απευθύνετε έκκληση, όπως είπατε, είναι η συνεργασία των ίδιων των γονιών. Ναι, και το λέμε αυτό γιατί παρατηρήσαμε φαινόμενα με μεγάλη ευκολία. Κατανοούμε, ξαναλέω, το πρόβλημα, γιατί ένας γονέας εργαζόμενος, όταν έχει άρρωστο το παιδί του, μπορεί να μην έχει πού να το αφήσει. Αλλά δεν είναι λύση το να έρθει το παιδί με αδιαθεσία στο σχολείο. Τώρα δηλαδή με την έξαρση αυτή του ιού της γρίπης, καλό θα είναι το όποιο σύμπτωμα να μας ανησυχήσει περισσότερο και να βρει τρόπο το περιβάλλον, το πλαίσιο του οικογενειακού να κρατήσει το παιδί, γιατί μας δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα αν έχουμε, ας πούμε, τέτοια περιστατικά με το ιό της γρίπης και να έρχονται στα τμήματα. Αυτό δεν το λέμε τυχαία, κάνουμε μια έκκληση,
όσο μπορούν οι γονείς, μόλις εντοπίσουν κάποιο σύμπτωμα ή αν ξέρουν ότι στο περιβάλλον η μητέρα ή ο πατέρας έχει τον ιό της γρήπης, ας μείνει το παιδί και ας μείνει έτσι στο σχολείο. Και στις περιπτώσεις αυτές που είχαμε τα κρούσματα που συγκεντρώναμε στα σχολεία λόγω κορονοϊού, όλα τα κρούσματα που έρχονταν και είχαμε κάποιον να νοσεί στην οικογένεια. Δηλαδή όταν ερχόταν ένας μαθητής με κορονοϊό, είχε προηγηθεί η νόση του πατέρα ή της μητέρας. Δεν είχαμε συνήθως μετάδοση μέσα στο σχολείο από μαθητή σε μαθητή. Όταν κάναμε η φινιλάτηση των κρουσμάτων, βλέπουμε ότι ο πατέρας ή η μητέρα είχε και έτσι κόλλησε ο μαθητής ή έτσι ήρθε στο σχολείο. Οπότε αυτό είναι σημαντικός παράγοντας. Εάν η οικογένεια είναι ευαισθητοποιημένη, νομίζω ότι το σχολείο μπορούμε να το κρατήσουμε ασφαλή για τα παιδιά. Μάλιστα, και ανοιχτό για τα παιδιά. Κύριε Μπελαδάκη, ωστόσο από την άλλη υπάρχει και εκείνη η εγκύκλειος που μιλάει ότι, και λέει ότι αν υπάρχουν και 5 ημέρες για απουσίες, ότι αυτές μπορούν να δικαιολογηθούν. Ναι, όπως και στη δευτεροβάθμια είναι το ίδιο. Μικρή απουσία και μία ώρα απουσία, να ξέρετε ότι εμείς σε όλους και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια καταγράφεται. Επειδή όμως μπορεί να προκύψει να μπει κάποιος στο δίλημα ότι ξέρετε οι απουσίες μπορεί να μην με παίρνει, να μην έχω περιθώρια για να κάνω πλέον απουσίες, για το λόγο αυτό έγινε η ρύθμιση από τη μεριά του Υπουργείου Παιδείας και από τον Νοέμβριο και μέχρι και το Μάρτιο μπορεί ένας μαθητής ο οποίος νοσήσει με τον ιό της γρήπης, εφόσον βεβαίως υπάρχει βεβαίωση από γιατρό. Μιλάμε για βεβαίωση από νοσοκομείο, από ιδιωτικό νοσοκομείο ή και από ιδιώτη γιατρό ακόμα. Εφόσον λοιπόν υπάρχει βεβαίωση που δηλώνει ότι ο μαθητής νόσησε από τον ιό της γρήπης, μπορεί μέχρι και 5 απουσίες, εμείς στην πρωτοβάθμια, η μία ημέρα είναι μία μέρα απουσίας, αλλά και στη δευτεροβάθμια που έχουμε ανά ώρα, μέχρι και 5 ημέρες λοιπόν μπορούν να δικαιολογηθούν οι απουσίες αυτές, καταγράφονται μεν, αλλά δεν προσμετρούνται δηλαδή στο άθροισμα, ώστε να διευκολυθούν οι μαθητές οι οποίοι έχουν συμπτώματα ή είναι σίγουροι ότι νοσούν, να μείνουν σπίτι χωρίς να έχουν το άγχος των απουσιών και οι γονείς και οι μαθητές. Να ξέρουν δηλαδή ότι το παιδί αυτό δεν θα προσμετρηθούν οι απουσίες αυτές που θα κάνει στο άθροισμα για να κινδυνεύσει η τάξη του, αλλά θα φροντίσει να μείνει σπίτι για να μην κινδυνεύσουν οι συμμαθητές του. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά. Και κυρίως αυτό που είπατε, η έκκληση προς τους γονείς, ας φροντίσει η ίδια η οικογένεια, έτσι ώστε και τα παιδιά να είναι εντάξει και τα παιδιά να είναι καλά, αλλά και από την άλλη να έχουμε τη σωστή λειτουργία των σχολείων, γιατί ανοιχτά σχολεία σημαίνει ότι προσέχουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά, έτσι. Έτσι, όπως το είπατε. Να ευχηθούμε να εξελιχθεί ομαλά η διαδικασία. Αυτό πιστεύουμε, γιατί σας είπα, υπάρχει εμπειρία της πανδημίας. Και πέρυσι, τέτοιο καιρό, αν θυμάστε, πάλι υπήρχε το δίλημα να ανοίξουμε ή να κλείσουμε. Η πραγματικότητα μας δικαίωσε που κρατήσαμε τα σχολεία ανοιχτά. Γιατί το σχολείο ανοιχτό σημαίνει ότι όλοι, όπως είπατε κι εσείς, συνεργάζονται σε μια κοινή προσπάθεια στο να καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που δώσατε μέσω του 984 προς όλους τους γονείς. Καλημέρα, κύριε Μπελαδάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.